Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Πιστό στο ραντεβού μας, όπως πιστείστε κι εσείς, για να βρίσκεστε εδώ και να με βλέπετε αυτή τη στιγμή, σήμερα 5η, 12 του μήνα, στην εκπομπή Αμινόδε και Μόνος. Σήμερα η εκπομπή μας είναι μια εκπομπή που κάνει λίγο τζιζ, όπως λέμε στη μητέρα πατρίδα. Δηλαδή, ηλεκτρίζει. Το θέμα με το οποίο αποφάσισα να ασχοληθώ σήμερα και όσοι από εσάς θέλετε να το παρακολουθήσετε έχει τίτλο 21η Απριλίου 1967 «Επανάσταση ή πραξικόπημα». Εγώ, όπως με ξέρετε, τουλάχιστον όσα χρόνια με παρακολουθείτε, γνωρίζετε τις ιδέες μου, γνωρίζετε τα πιστεύω μου και θεωρώ ότι έχω κερδίσει σε ένα βαθμό τον τίτλο τιμής του αντικειμενικού σε πάρα πολλά θέματα της ελληνικής ιστορίας. Αν διαβάσει κάποιος τα βιβλία μου, είναι σίγουρο ότι δεν θα βρει αγιογραφίες, δεν θα βρει ιερές αγελάδες, θα βρει κριτική προς όλους και προς σε όλα και ο λόγος αυτός είναι που με εμπιστεύονται κάποιοι να ακούσουν τη γνώμη μου για κάποια μεγάλα ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην νεότερη ελληνική ιστορία. Διάλεξα λοιπόν αυτό το δύσκολο θέμα σήμερα, γιατί ανάλογα με τις πολιτικές του πεποιθήσεις ο καθένας σκιαγραφεί την ιστορία, την σμιλεύει όπως εκείνος θέλει. Και έχουμε το εξής συνηθισμένο φαινόμενο, να βλέπουμε το ίδιο γεγονός εμφανισμένο με διαφορετικές οπτικές γωνίες. Έχω ξαναπεί για τις οπτικές γωνίες και αυτό θα το καταλάβει κάποιος αν κάτσει να δει μια ταινία για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που θα είναι ο Τζον Γουέιν παραδείγματος χάρη και θα κάνει απόβαση στην Ιβοζίμα και όλοι εκεί θα τον σαν λοχία Στάγκερ. Εκεί όλοι στο τέλος θα κλάψουν που λίγο πριν ανεβάσουν οι Αμερικάνοι την Αμερικάνικη σημαία στο υψηλότερο σημείο, δείγμα κατάκτησης του νησιού, θα δουν ότι κάποιος ελεύθερος σκοπευτής θα σκοτώσει τον Τζον Γουέιν και όλοι θα συγκινηθούν δακρύβρεκτα και θα το θυμούνται πάντα από αυτή τη σκηνή, σαν γεγονός αυτής της ταινίας. Απ' την άλλη πλευρά, πάει να δει κάποιος την ταινία του Clint Eastwood, όπου ήταν η ιαπωνική έκδοση της απόβασης των Αμερικάνων στην Ιβοζίμα, θα νιώσει και εκείνος Ιάπωνας. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όλα καθορίζονται από την οπτική γωνία που τα πλασάρει ή ο σκηνοθέτης, ή ο συγγραφέας, ή ο δημοσιογράφος, ή ο ιστορικός, ή ο ακαδημαϊκός, ή ο αυτόπτης μάρτης, ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη πολιτική πεποίθηση. Εγώ λοιπόν, επειδή ούτε αυτόπτης μάρτης υπήρξα του πραξικοπήματος ή της επανάστασης 21 Απριλίου, ούτε βαθιά κομματικοποιημένος είμαι, μάλλον δεν είμαι καθόλου κομματικοποιημένος, πολιτικοποιημένος είμαι γιατί είμαι πολιτικών, αλλά περισσότερο απ' όλα είμαι μύστης της ιστορίας και η ιστορία για μένα είναι οτιδήποτε μπορεί να αποδειχθεί. Είτε με γραπτές, είτε με διασταυρωμένες πηγές προφορικές. Για να μπορέσουμε να δούμε το τι έγινε την 21η Απριλίου,
θα πρέπει να δούμε τι υπήρξε πριν την 21η Απριλίου. Σε μια Ελλάδα μεταεμφυλιακή, μετά το Σομολιτό Πόλεμο δηλαδή, είδατε χρησιμοποιώ και τις δύο εκφράσεις, και μεταεμφυλιακή και μετά το Σομολιτό Πόλεμο, όπου οι Αμερικάνοι έχουν βάλει γερά το πόδι τους πλέον, η Ελλάδα ανήκει πλέον στο ΝΑΤΟ, ανήκομενη στη Δύση σε κάθε περίπτωση, με ένα βασίλειο το οποίο στο παρελθόν κατηγορήθηκε ότι χώνεται στα πολιτικά πράγματα της χώρας, υπήρξε μία περίοδος ταραχώδης, τότε που γίνονταν εκλογές, ψήφιζαν τα δέντρα, έβγαινε ο γέρο Παπανδρέου, ο αντικομουνιστής γέρο Παπανδρέου, που τον είπανε γέρο της Δημοκρατίας, και εγώ το αποδέχομαι αυτό, γιατί από τη στιγμή που ήταν αντικομουνιστής, ήταν βαθιά δημοκράτης. Λοιπόν, και κατηγορούσε τον Καραμαλή που άφησε όλα τα δέντρα να πάνε να ψηφίσουν σαν καλός λάτρης της φύσης, οικολόγος δηλαδή, ο πρώτος οικολόγος ήταν ο Καραμαλής. Και ξεκίναγε τον ανένδοτο αγώνα του, ο οποίος του έφερε ένα 53%, αυτό το 53% κάποιοι πήγαν να το ψαλιδίσουν με τις αποστασίες Μητσοτάκη, Νόβα, Τσιριμόκου, Στεφανόπουλου. Και τότε όλοι οι Έλληνες, βλέποντας αυτή την αναταραχή και αυτή τη φασαρία, όλοι λέγανε ας αναλάβει ένας λοχίας. Επειδή στην Ελλάδα είχαμε συνηθίσει, ιδίως στον Μεσοπόλεμο, δηλαδή μεταξύ Πρώτου και Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα κινήματα να διαδέχονται το ένα το άλλο, με την συχνότητα που υπήρχαν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, δηλαδή κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή πήγαινε στο γήπεδο, κάθε Κυριακή να δεις έναν αγώνα, έτσι και στο Μεσοπόλεμο κάθε εβδομάδα υπήρχε και ένα κίνημα. Μία το κάνανε οι Βενιζελικοί, μία το κάνανε οι Βασιλικοί, μία το κάνανε οι έτσι, μία το κάνανε οι άλλοι. Όλοι λοιπόν ζητούσαν να έρθει ο Λοχίας να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Είχαμε έναν βασιλέα, ο οποίος βασιλέας ήταν πολύ νεαρός, άψιπτος, όπως μπορούμε να πούμε, δηλαδή χωρίς καμία εμπειρία, και στο διοικεί εννοώ, με τη μητέρα του, η οποία καθόλου σεβαστή, τον επηρέαζε σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα είχαμε ένα επιτελείο το οποίο ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τους Αμερικάνους, και ταυτόχρονα είχαμε μία άλλη κάστα αξιωματικών χαμηλόβαθμων, δηλαδή κατώτερων και ανώτερων, όχι ανώτατων, οι οποίοι, με την εξαίρεση του Πατακού δηλαδή, οι οποίοι συνωμοτούσαν και σκέφτονταν ότι κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, αυτό που γενικά λέγεται και ακούγεται είναι ότι η Χούντα, για να το λέμε, για να καταλαβαινόμαστε, ήταν ξενοκίνητη, ότι ήταν δημιούργημα των ΗΠΑ. Επειδή και ο Παπαδόπουλος, αλλά και πολλά στελέχη που έδρασαν την 21η Απριλίου, ήταν γνωστοί των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και αποτελούσαν μέλη του ΙΔΕΑ, του Ιερού Δεσμού Ελλήνων Αξιωματικών, αυτού του παραστρατιωτικού οργάνου, στο οποίο εντάσσονταν ανησυχούντες, μέσα εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, αξιωματικοί. Τελικά, όπως αποδεικνύουν τα ντοκουμέντα, η Χούντα δεν ήταν δημιούργημα των Αμερικανών. Πρόλαβε τους Αμερικανούς, οι οποίοι ετοίμαζαν ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε ο Γιώργος Παπαδόπουλος και οι συντρόφοι του, αλλά με τους στρατηγούς και τον βασιλέα.
Δηλαδή οι Αμερικάνοι με το παλάτι σχεδίαζαν να κάνουν ακριβώς το ίδιο που έκανε ο Παπαδόπουλος, χρησιμοποιώντας τους στρατηγούς, τους ανωτάτους. Επειδή ο Παπαδόπουλος ήταν φύση και θέση συνωμότης, ήξερε ότι τα πράγματα θα μπουν μέσα ιδιοτέλειες, θα μπουν χίλια δυο πράγματα και προκοπή δεν θα γίνει, οπότε τους πρόλαβε όλους, έβαλε μέσα στον κύκλο του των πρωτετίων τον Στυλιανό Παντακό, ο οποίος ήταν ταξίαρχος τότε διοικητής του ΚΕΤ στο Ουδί, τότε ήταν η ΚΕΤ, Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεθωρακισμένων, στο Ουδί, και το πρωί της 21ης Απριλίου έκανε επανάσταση. Έκανε πραξικόπημα. Η επανάσταση της 21ης Απριλίου, εντάξει, θα το λέω επανάσταση, μην θεωρείτε ότι παίρνω μέρος, παίρνω θέση, δηλαδή, αλλά για να μην λέω πραξικόπημα, επανάσταση, πραξικόπημα, επανάσταση, η επανάσταση της 21ης Απριλίου έγινε με ένα και μόνο σκοπό. Να σταματήσει τη διαδικασία των εκλογών που θα γίνονταν τον ίδιο χρόνο, το 1967, στις αρχές του καλοκαιριού, εκεί, τέλη Μαΐου, νομίζω, κάτι τέτοιο, ναι, τέλη Μαΐου. Γιατί υπήρχε μεγάλος κίνδυνος, η Ένωση Κέντρου και οι ακραίοι της αριστεράς πτέρυγας της Ένωσης Κέντρου να κερδίσουν όχι μόνο τις εκλογές και τις εντυπώσεις. Και αυτό που λεγόταν εθνικόφρον παράταξη, δεν ήταν δυνατόν να το αποδεχθεί. Και δεν ήταν δυνατόν να το αποδεχθεί γιατί θεωρητικά με το τέλος του εμφυλίου ή του συμμορητού πολέμου, οι ηττημένοι κομμουνιστές έπρεπε θεωρητικά να έχουν εξοπεταχτεί από την πολιτική ζωή της χώρας. Όμως, δημιουργήθηκε ένα άλλο κόμμα, η ΕΔΑ, στην οποία εντάχθηκαν ή συντάχθηκαν μέλη του ΚΚΕ, του παράνομου ΚΚΕ, τα οποία κάποια στιγμή άρχισαν να μιλάνε με το κέντρο και δει με τον Ανδρέα Παπανδρέου για να μπορέσουν να κάνουν κυβέρνηση όλοι μαζί εναντίον του Παλατιού και της ΕΡΕ. Αυτό το σταμάτησε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Ο Παπαδόπουλος πρόλαβε τους στρατηγούς, πήγε το βράδυ της προηγουμένης στα Τουρκοβούνια, έλεγξε με τους συνεργάτες του όλες τις λεπτομέρειες, έβαλε ικανούς αξιωματικούς να καταλάβουν κέριους στόχους το πρωί, και όταν ο Πετεινός λάλησε το πρωί, βρήκε την Ελλάδα υποκαθεστώς πλέον δικτατορίας. Αναστολή δηλαδή των άρθρων του Συντάγματος που δίνουν την ελευθερία έκφρασης, ελευθερία συνάθρησης, εκλέγειν εκλέγεστε, όλα αυτά. Ο βασιλέας τότε, ο τέος βασιλέας, που τότε ήταν βασιλέας των Ελλήνων, ο Κωνσταντίνος, έμεινε απορριμμένος, εκπληκτός, γιατί είχε στο νου του ότι αυτή η κίνηση θα γινόταν από τους στρατηγούς. Τελικά τον πρόλαβαν οι συνταγματάρχες. Προκειμένου να κρατήσει το θρόνο του, ενώ μπορούσε, όταν τους είχε αόπλους μέσα στο γραφείο του, να τους εξουδετερώσει, δεν το έκανε. Πολλοί λένε ότι ήταν η απειρία του, πολλοί λένε ότι ήταν η δειλία, πολλοί λένε ότι προσπάθησε να συμβιβαστεί με την ιδέα. Εγκατέλειψε την άλλη μέρα, έβγαλε φωτογραφία με τους πρωτετίους του κινήματος. Βάλαν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Κόλια, τον βάλανε πρωθυπουργό και
από εκείνη την ημέρα η Ελλάδα μπήκε σε μια άλλη πορεία. Τώρα, φτάνοντας στο σήμερα, όταν θα χρειαστεί να κάνουμε μια αναδρομή του τι έπραξε 21η Απριλίου και αν ήταν καλή για την Ελλάδα, θα βρεθούμε από μίας εκπλήξεως. Όλοι αυτοί που τότε φώναζαν Λεβέντη Παπαδόπουλε, την 23η προς 24η Ιουλίου φώναζαν «Δώστε τη Χούντα στο λαό». Τα 10 εκατομμύρια, για μην πούμε 10, τα 9 εκατομμύρια φιλοχουντικοί ή αδιάφοροι ή βολεψάκηδες γίνανε 9 εκατομμύρια παρακάτι αντιστασιακοί ίδιων του ελληνικού λαού. Όπως είμαι σίγουρος και σήμερα, όλοι αυτοί που φωνάζουν «Πού σε ρε Παπαδόπουλε», αν ένας νέος Παπαδόπουλος υπήρχε περίπτωση να έρθει, που δεν υπάρχει πλέον με τα σημερινά δεδομένα, Ευρωπαϊκές Ενώσεις και όλα αυτά, αλλά λέμε, αν υπήρχε στη τελείως φανταστική περίπτωση, θεωρητικά, να έρθει ένας Παπαδόπουλος, αυτοί οι ίδιοι που λένε σήμερα «Πού σε ρε Παπαδόπουλε» θα ήταν οι πρώτοι οι οποίοι θα τον οδηγούσαν στο ειδικό δικαστήριο. Μόλις πέρναγε η μπογιά του κατά τα κοινώς λεγόμενα. Μετά την 21η Απριλίου, ηρεμία και τάξης υπήρξε καθ' όλη την επικράτεια, όπως έλεγαν και τα ραδιόφωνα. Συνελήφθησαν πρωτοκλασάτα στελέχη της αριστεράς και η Ελλάδα μπήκε σε μια νέα πορεία. Αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε αμέσως μετά τη διαφήμιση. Ξανά πάλι εδώ μαζί σας, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, που σήμερα έχει θέμα την 21η Απριλίου, με το ερώτημα «Επανάσταση ή πραξικόπημα». Ίσως στο τέλος να μην απαντηθεί ούτε αυτό, ούτε το ένα, ούτε το άλλο, αν είναι το σωστό. Αλλά το γεγονός είναι γεγονός και αυτό ακριβώς αναφερόμαστε. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο σημείο που σας έλεγα ότι συνελήφθησαν τα πρωτοκλασσάτα στελέχη της αριστεράς, βέβαια και της Ενώσεως Κέντρου εκείνη την εποχή, αλλά ακόμα και της ΕΡΕ. Δηλαδή κάποια στελέχη της ΕΡΕ, τα οποία ήταν άκρως δημοκρατικά, συνελήφθησαν. Όταν λέω δημοκρατικά, εννοώ υπερασπιστές του κοινοβουλευτισμού, έστω και υπό βασιλευωμένη δημοκρατία. Λοιπόν, στάθησαν πάρα πολύ σε σημεία που είχαν επιλεγεί για να πάνε κρατούμενοι, όπως ήταν ο υπόδρομος. Κάποιοι έφυγαν κατευθείαν για την εξορία στη Γιάρο, παραδείγματος χάρη, και από την επόμενη μέρα άρχισαν όλα να λειτουργούν κάπως κανονικά. Κάποιοι, και ιδίως ένας φίλος μου στρατηγός, τον οποίο τον εκτιμώ αφάνταστα, μου έχει πει ότι η Χούντα, αγαπητέ Κωνσταντίνε, επειδή ξέρει τη σχέση μου με τα γεγονότα του 1974 στην Κύπρο, εννοώντας την έρευνά μου, η οποία ετελεσφόρησε με 4 βιβλία, μου λέει: «Κωνσταντίνε, έχει υπόψη σου ότι η Χούντα έγινε για να δοθεί ένα τέλος στο κυπριακό πρόβλημα». Ήταν πεπισμένος ότι αυτός ήταν ο λόγος που έγινε η Χούντα. Αν αυτό ισχύει, ισχύει εν αγνία των συνωμοτών. Προσέξτε τι σας λέω, κατά την άποψή μου, από τις κινήσεις τις οποίες έκαναν οι ίδιοι, έγινε εν αγνία των συνωμοτών. Διότι, ναι μεν ο Παπαδόπουλος απέσυρε τη μεραρχία μετά την προβοκάτσια της Κοφίνου και τις πιέσεις τις οποίες δέχτηκε και από Αμερικάνους και από Τούρκους, αλλά και από τον ίδιο τον βασιλέα τότε, λίγο πριν κάνει το αντικίνημά του,
Απέσυρε την ιεραρχία. Ναι, είναι αλήθεια. Αλλά πιέστηκε πάρα πολύ. Αν ήταν για να δώσει μια τέτοια λύση που λένε στο κυπριακό πρόβλημα, θα το έκανε κατευθείαν. Από εκεί και πέρα δεν θα υπήρχε η υπόθεση μετά με Χ30 με το μικρότερο πυροβόλο της Αιγύπτου, τα οποία πρότεινε να πάρει η Εθνική Φρουρά. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν θέλω να επεκταθώ γιατί θα φάνω το χρόνο μας με λεπτομέρειες που ίσως δεν έχουν καμιά σημασία αυτή τη στιγμή και για αυτό το θέμα που μιλάμε. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι το θέμα της Κύπρου προέκυψε στην πορεία. Ίσως αρχικά οι Αμερικάνοι είχαν στο μυαλό τους με αυτό το κίνημα που θέλανε να κάνουν με τους στρατηγούς να αποτρέψουν το κομμουνιστικό κίνδυνο όπως πιθανότατα διαφαινόταν με τις εκλογές. Εντάξει, λίγο κάτι υπερβολή. Αλλά την ίδια στιγμή ίσως να είχαν και στο πίσω μέρος του μυαλού τους να δοθεί μια λύση στο Κυπριακό. Όμως αυτή η λύση στο Κυπριακό δεν δόθηκε από την Τριανδρία Παπαδόπουλου, Πατακού, Μακαρέζου. Και δεν το κάνω, δεν το λέω αυτό για να τους αθωώσω, να τους εξαγνήσω, το αντίθετο μάλιστα. Λέω ο ίδιος ότι έκαναν το μεγάλο σφάλμα που μπορεί να τους κατηγορήσει κάποιος ευθέως για αυτήν την πράξη τους, δηλαδή να αποσύρουν τη μεραρχία. Κάθε στιγμή βέβαια, έχουμε μιλήσει, έχω κάνει άλλη εκπομπή για την μεραρχία. Τη μεραρχία δεν την ήθελε κανένα στην Κύπρο, η αλήθεια είναι αυτή. Μόνο ο αγνός αγρότης της Κύπρου, ο χωρικός της Κυπριακής Υπαίδρου, που σε αυτόν, σε αυτήν την μεραρχία δηλαδή, έβλεπε την ασφάλειά του. Όλοι οι υπόλοιποι, ιδίως των κομματικά στελέχη, έκαναν ό,τι μπορούσαν να διαβάλουν τους Έλληνες στρατιώτες, αλλά και να τους ξεμοναχιάσουν πουθενά και να τους κακοποιήσουν. Λοιπόν, δεν είμαι 100% σίγουρος ότι έχει δίκιο ο φίλος μου στρατηγός. Απ' την άλλη πλευρά, εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε ότι η Χούντα στο τέλος ήταν αυτή η οποία συνήργησε στο να χαθεί το 37% του κυπριακού εδάφους. Μαζί, και λέω συνήργησε, γιατί μαζί με αυτούς, δηλαδή τον Ιωαννίδη και την παρέα του, ανεξάρτητα αν τον Ιωαννίδη τον πιάσανε κορόιδο ή οτιδήποτε, εγώ δεν το εξετάζω αυτό, οι πολιτικοί έπαιξαν και αυτοί το ρόλο τους και ίσως φέρουν και τη μεγαλύτερη ευθύνη για αυτήν την απώλεια του εδάφους. Εν διάφορη περιπτώσει, δεν θα επεκταθώ σε αυτό γιατί είναι άλλο θέμα. Θα πω μόνο ότι την περίοδο της 21ης Απριλίου η Ελλάδα οικονομικά μεγαλούργησε και συνήθως στα δικτατορικά καθεστώτα γίνεται κάτι τέτοιο όταν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο δικτατορικό καθεστώς επικεφαλής είναι καθαροί. Δηλαδή δεν είναι ιδιοτελείς να οικονομήσουν. Γιατί υπάρχουν και αλλού δικτατορίες που υπάρχει κλειδί, οικονομάνε οι δικτάτορες κλπ. Εδώ είχαμε ακριβώς το αντίθετο. Όλοι αυτοί πεθάνανε στη φυλακή οι περισσότεροι με τα παράσημά τους και με τα ρούχα που τους έθαψαν. Απ' την άλλη πλευρά, η Ελλάδα τότε έζησε έναν οργασμό ανάπτυξης, γιατί μη έχοντας να αντιμετωπίσουν συνδικάτα, σωματεία, συνδικαλισταράδες, κόμματα και από κόμματα, μπορέσαν απερίσπαστοι με ένα οικονομικό σχέδιο το οποίο ξεκίνησε, το δημιούργησε ο Μακαρέζος με τους συνεργάτες του, να φτάσουν την Ελλάδα να βραβευτεί από τον ΟΟΣΑ. Εγώ αυτή την περίοδο την έζησα λίγο. Μπορεί να ήμουν μικρός, αλλά θυμόμουν ο πατέρας μου, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, τον καλούσανε, τον πέραν τηλέφωνο να πάει στο μαγαζί να δώσει πράγματα γιατί έπρεπε να φύγει το καράβι το οποίο επισκευαζόταν στην αυπηγοεπισκευαστική βάση του περάματος. Έτσι, τότε δημιουργήθηκαν όλες οι βιομηχανικές ζώνες, οι νόφιτα, παντού. Τότε γίνανε οι δρόμοι,
πήρε νερό και το τελευταίο χωριό, πήρε φως το τελευταίο χωριό, δόθηκαν δάνεια για να φτιαχτούν σπίτια με μόνη προϋπόθεση να φύγουμε από την βαρβαρότητα της εξωτερικής τουαλέτας και η τουαλέτα να βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Γίνανε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία βέβαια είπαμε ότι αν οι δικτάτορες είναι καθαροί, γίνονται γιατί βοηθάει το γεγονός ότι υπάρχει δικτατορικό καθεστώς και κανένας δεν αντιδράει. Οπότε ο άλλος χαράσει μια πολιτική και χαράσει μια πορεία και αυτή την πορεία προχωράει το κράτος. Όμως πολιτικές συνθήκες, θα μου πείτε, φοβόσουν το χωροφύλακα. Φοβόσουν το χωροφύλακα. Αλλά κοιμόσουν με τις πόρτες ανοιχτές. Δεν φοβόσουν, μην μπει ποτέ κανένας μέσα στο σπίτι σου. Όλα ήταν ελεγχόμενα. Ναι, ήταν ελεγχόμενα. Αλλά δεν ήταν αυτό το χάλι της αναρχίας που υπάρχει σε μια δημοκρατία ενός λαού ο οποίος δεν ξέρει τι πάει να πει λέω. Δημοκρατία παρόλο που τη γέννησαν οι προγόνοι του. Και θα καταλήξω στο εξής παράδοξο, το ότι εκείνη την περίοδο η Ελλάδα έζησε στιγμές ακμής, αν εξαιρέσουμε δηλαδή εντάξει, κάτι γελίες εκδηλώσεις με σπαρτιάτες, ξέρω εγώ, με κάτι σπαρτιάτη, με κάτι τέτοια στο Παναθηναϊκό στάδιο και αυτά που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν καθόλου. Έτσι. Θα προτιμούσα μια τραγωδία, άμα θέλανε να το κάνουν, να κάνανε μια τραγωδία, να κάνανε. Αλλά αυτά τώρα να βάζει στους εσαντζίδες να δίνονται αρχαίοι Έλληνες και να κάνουν και να δείχνουν. Εμένα δεν μ' άρεσαν. Κάτι άρματα με 21η Απριλίου και αυτά δεν μ' άρεσαν. Αλλά εγώ κοιτάω την ουσία. Κοιτάω την ουσία ότι τότε υπήρχε ο φόβος του χωροφύλακα, του αστιφύλακα. Οπότε και οι δημόσιοι υπάλληλοι κάναν τη δουλειά τους. Υπήρχε ένα δημόσιο το οποίο λειτουργούσε κανονικά. Υπήρξε μια οικονομία η οποία έσφιζε από ζωή. Είχαμε 46 βιοτεχνίες οχημάτων. Και σήμερα δεν κατασκευάζουμε ούτε οδοντογλυφίδες. Και πάρα πολλά άλλα τα οποία επιτεύχθηκαν εκείνη την περίοδο. Όμως, Παπαδόπουλος, επειδή δεν ήταν αυτό που θέλουν να δείχνουν κάποιοι εναντίον του. Και ο φίλος μου ο Μάνος ο Χατζηδάκης έχει γράψει πολλά βιβλία όπου στο μεγαλύτερο μέρος του συμφωνώ σε αυτά τα οποία αναφέρει και γράφει. Δηλαδή πολλοί χειρισμοί του ήταν πάρα πολύ σωστοί, υπήρχαν και χειρισμοί λάθος όπως οι χειρισμοί του κάθε την απόψη μου με τον Γρίβα κλπ. Κλπ. Αλλά οι περισσότεροι χειρισμοί του ήταν σωστοί. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Παπαδόπουλος θεωρητικά και πρακτικά ενήργησε ως πατριώτης. Λανθασμένο τρόπο, ναι. Λανθασμένη λογική, ναι. Λανθασμένη νοοτροπία, ναι. Ό,τι θέλει μπορεί να πει κανένας. Αλλά κανένας δεν μπορεί να του δώσει το ψεγάδι του προδότη. Τώρα, με τους αυτούς που κατάλαβαν ότι με τον Παπαδόπουλο δεν γίνεται δουλειά και αποφάσισαν να τον ρίξουν και να παίξουν παιχνίδι πλέον ο Ιωαννίδης σε πρώτη φάση και ακολούθως τα εξαπτέρυγά του, ο ευεργετηθής από τον Παπαδόπουλο Αραπάκης, ο Μπονάνος, ο Παπανικολάου, σε λιγότερο βαθμό ο Γαλατσάνος, όλοι αυτοί ήταν αυτοί οι οποίοι, κατά την άποψή μου, ήταν υπεύθυνοι για το ότι σταμάτησε η πορεία της Ελλάδας προς τον κοινοβουλευτισμό με την εξαίρεση του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί η κυβέρνηση Μαρκεζίνη αυτό πήγαινε να κάνει και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς, και ταυτόχρονα να ξεκινήσει η πορεία η αντίστροφη για την κατάλυση της ελευθερίας της Κύπρου με το ανόητο πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, τις ανόητες αντιδράσεις του ίδιου του Μακαρίου με την ομιλία του στον ΟΗΕ, που βέβαια έδωσαν μόνο νομικό βήμα στους Τούρκους, γιατί ήδη οι Τούρκοι ετοιμάζονταν από την πρώτη μέρα για να κάνουν την απόβαση,
μοιημένη από τους Αμερικάνους. Και έτσι δόθηκε αυτή η λύση που δόθηκε τότε. Δηλαδή το τέλος της ιστορίας της Χούντας που ξεκίνησε την 21η Απριλίου και έληξε την 23η Ιουλίου του 1974, της δεύτερης Χούντας που πήρε τη σκυτάλη στις 25 Νοεμβρίου του 1973 με τα ψευδογεγονότα του Πολυτεχνείου, που θα μιλήσουμε άλλη φορά όταν θα φτάσει εκείνη η περίοδος, φτάσαμε σε ένα σημείο να χάσουμε το νησί, ο Παπαδόπουλος να μπει φυλακή ως υπαίτιος, ο καθένας να βγαίνει σήμερα και να λέει «Η Χούντα παρέδωσε την Κύπρο», βγάζοντας λάδι όλους τους υπόλοιπους, και εντός Κύπρου και εκτός Κύπρου, και βέβαια κάπου στο βάθος με όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα να ακούσε ένα «Πούσε ρε Παπαδόπουλο». Είμαι σίγουρος ότι ο Παπαδόπουλος, αν ζούσε σήμερα και το άκουγε, δεν θα είχε καμία διάθεση να ξανακάνει τα ίδια. Γιατί είδε που τον οδήγησε αυτή η αιμονή που είχε να αναλάβει δικτατορικά τη διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Ενός τόπου με κατοίκους ατίθασους, αλλά και ταυτόχρονα ευμετάβλητους στην άποψή τους. Επανάσταση λοιπόν ή πραξικόπημα. Δεν απαντιέται. Εγώ έχω την άποψή μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και ελπίζω να είμαστε γεροί και την άλλη Παρασκευή να τα ξαναπούμε. Με ένα πάλι ενδιαφέρον θέμα, θέλω να πιστεύω. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.